Θετική εξέλιξη, η οποία ωστόσο γέννησε πολλά ερωτήματα και επιφυλάξεις στους επηρεαζόμενους κατοίκους, αποτελεί η ιστορική συμφωνία απελευθέρωσης πολεμικών ζωνών για ανάπτυξη 198 τετραγωνικών χιλιόμετρων ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται στις Βρετανικές βάσεις, την οποία υπέγραψαν το μεσημέρι στο Λονδίνο οι Υπουργοί Εξωτερικών Βρετανίας και Κύπρου William Hank και Ιωάννης Κασουλίδης αντίστοιχα. Το ΣΥΓΜΑ κατέγραψε τις πρώτες αντιδράσεις των επηρεαζομένων κατοίκων καθώς και της Ένωσης Κοινοτήτων. Να αξιοποιηθεί καλύτερα η περιοχή με τους κατοίκους της. Να μπορεί ο κάτοικος να πουλήσει εκεί που να μπορεί να διεξοποιήσει η γη του, να μην έχει τόσα πολλά προβλήματα με τις βάσεις. Θα μπει μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα έχει οι περιουσίες μας θα πάρουν αύξηση, θα πάρουν τα οικόπεδα αυτό, θα μπορεί να επεκταθεί το χωρικό μας όλη η γη στη γη. Είναι ωραίο πράγμα. Είναι για το Κυπριακό νομίζω. Κάποια λύση έχει για το Κυπριακό. Επίκειται λύση του Κυπριακού. Την απόφαση πώς σας προέρχεται. Αυτή είναι η απάντηση. Επίκειται λύση του Κυπριακού. Γι' αυτό γίνεται το πράγμα. Μάλιστα. Ό,τι καλύτερο είναι η συμφωνία αυτή για τους κατοίκους των κοινοτήτων, γιατί οι περιοχές που γειτνίαζαν με περιοχές της Δημοκρατίας, η μια περιοχή ήταν πανάκριβη και οι περιοχές που ήταν στις αγγλικές βάσεις ήταν μηδενική αξία τους πολλές φορές. Άρα τώρα θα αποκτήσει αξία και η γη. Η συναξία. Πολύ πιο επιφυλακτικοί και δύσπιστοι εμφανίζονται οι κάτοικοι ακροτηρίου, κοινότητα των οποίων αποτελεί τμήμα της στρατιωτικής βάσης. Οι περιουσίες των συγχωριανών μας εδώ στο ακροτήριο δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα. Λόγω από τα λεγόμενα τα δικά τους, ότι είναι πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις των Βρετανικών βάσεων εδώ και ξανά με τους όρους τους δικούς τους είναι, τίθενται θέματα ασφαλείας. Εκείνους που είχαν τόσα χρόνια περιουσίες και δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν σε αυτή από τις θέσεις. Είναι χειρότερα τώρα. Τώρα θα είναι χειρότερα. Εάν είναι πράγματι που διαδίδεται ότι ορισμένα μέτρα δεν επιτρέπεται, η περιοχή του χωριού μας είναι άχρηστη πλέον. Αν έχω ένα χωράφι στο πάνω στους κάμπους και θέλω να το πουλήσω, να σάσω το παιδί μου. Ή άμα κόψει μες στη ζώνη είναι εγκαλό, η κυβέρνηση γιατί υπογράφει του είναι τη συμφωνία δίχως να τα απελευθερώσει όλα τα χωράφια. Θα κατασταθεί περισσότερο του ακροτήρι με αυτή την απόφαση. Θα ελευθερωθούν λίγα οικόπεδα μέσα να μπορεί να έρθει να παίρνει μια άδεια από τις βάσεις, να σου δει άδεια του ξένου μέχρι σήμερα δεν σου δει. Θα γίνει ένας αυστηρός περιορισμός στην περιοχή των Λιβαθιών, μη ανάπτυξη της περιουσίας.